σοκαριστική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς καταγγελία από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, από μια εγκυμονούσα η οποία νοσηλεύεται εκεί στο νοσοκομείο και η οποία ισχυρίστηκε ότι της έγινε μια ένεση από επαναχρησιμοποιημένη βελόνα που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε έναν ογκολογικό ασθενή. Η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου και βεβαίως χρειάστηκε να δοθούν απαντήσεις και μέσα από την διοίκηση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Οι απαντήσεις δόθηκαν και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Σπινθούρη, τη διοικήτρια του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Κυρία Σπινθούρη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Κυρία Σπινθούρη, αν μη τι άλλο, μιλάμε πραγματικά για ένα σπάνιο φαινόμενο, έτσι θα το θέσω εγώ, γιατί παρά τις ελλείψεις τις οποίες παρατηρούμε και καταγράφουμε δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, νομίζω ότι ποτέ δεν δόθηκε η αφορμή από εργαζομένους του νοσοκομείου για μια τέτοια είδηση. Συνέβη όμως αυτό το περιστατικό, το επιβεβαιώσατε και εσείς και θέλω να μας πείτε τη δική σας άποψη και ποια είναι τελικά η απάντηση που δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Ναι, δυστυχώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός και εξαιρετικά λυπηρό, παρόλο που δεν προκλήθηκε κάποια βλάβη, σωματική βλάβη, ούτε στην Αίγυρο ούτε στο κυοφορούμενο έμβριο. Είναι ένα εξαιρετικά λυπηρό γεγονός και οι εργαζόμενοι που εμπλέκεται είναι σοκαρισμένοι και πολύ στενοχωρημένοι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, ναι, γιατί δεν έχω σας ακούω, σας ακούω καλά, μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Σπινθούρη. Ναι, συγχωρέστε με, δεν είχα καλή επιστροφή ήχου. Λέω, είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός και πολύ λυπηρό. Έχω ήδη εκδώσει δελτίο τύπου, οπότε οι συνθήκες του ατυχήματος λίγο πολύ είναι γνωστές, αλλά διενεργείται προκαταρτική εξέταση για να δούμε τις ακριβείς συνθήκες. Πρόκειται για δύο ασθενείς που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο και είχαν το ίδιο ακριβώς φάρμακο και στην ίδια δόση. Αυτή ήταν και ουσιαστικά η αιτία που μπέρδεψε την τιμαία και προχώρησε στη χορήγηση στη δεύτερη ασθενή με την ίδια σύριγγα. Να διευκρινίσω ότι οι σύριγγες ήταν προγεμισμένες από τον κατασκευαστή. Δεν έγινε δηλαδή σκόπιμα ούτε με δόλο κάποια ενέργεια από την ΜΕΑ, ενώ είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό. Απλά είχε βάλει στον ίδιο δίσκο νοσηλείας και τα δύο φάρμακα και επειδή ήταν ίδια και στην ίδια δόση, μπερδεύτηκε και αντί να απορρίψει σωστά την χρησιμοποιημένη σύριγγα, προχώρησε σε ένεση στη δεύτερη ασθενή. Φυσικά δεν είχε φάρμακο η σύριγγα, ήταν υποδόρια η ένεση, δεν προκλήθηκε δηλαδή κάποιος κίνδυνος ή κάποια βλάβη. Αλλά διαπιστώθηκε αμέσως το λάθος. Αυτό και εκεί ήθελα να καταλήξω, κυρία Σπινθούρη, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει τελικά πώς διαπιστώθηκε αυτό το λάθος και πώς τελικά η εγκυμονούσα προχώρησε στην εν λόγω καταγγελία. Δηλαδή, πώς διαπιστώσατε κι εσείς από πλευράς του νοσοκομείου ότι έγινε το συγκεκριμένο λάθος? Το διαπίστωσε αμέσως η ΜΕΑ, ΜΕΑ και η ασθενής εκείνη τη στιγμή. Και το ανέφερε φυσικά στους προϊστάμενούς της και στο γιατρό, στο θεράποντα γιατρό. Ενημερώθηκαν αμέσως και οι ασθενείς και οι συνοδοίτες. Παρήχαμε όλη την υποστήριξη που προβλέπεται και ψυχολογική υποστήριξη και πλήρη ενημέρωση για το συμβάν. Τηρήθηκε όλο το πρωτόκολλο και ό,τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις για προληπτικό έλεγχο, παρόλο που ήταν γνωστό ότι δεν έπασχε η άλλη ασθενής από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, εμείς οφείλαμε να κάνουμε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα διατάχθηκε η προκαταρτική εξέταση για να δούμε αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και πώς θα παραπευθεί το θέμα αρμοδίως. Α, υπάρχει δηλαδή και ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή? Ακόμα όχι, προκαταρτική εξέταση είναι και ανάλογα με το πόρισμα το οποίο αναμένουμε να ολοκληρωθεί την Τρίτη. Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε σε ΕΔΕ και πώς θα κινηθούμε, αν προκύπτει κάτι αξιόπινο. Ωστόσο, εγώ οφείλω να το ξαναεπισημάνω αυτό, κυρία Σπινθούρη, ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση η συγκεκριμένη γυναίκα, η εγκυμονούσα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε με την ίδια, αλλά ούτε με το έμβριο. Γιατί εκεί περισσότερο ήταν οι ανησυχίες και του απλού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι επισκέπτονται και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, σωστά? Ναι, όχι, δεν είναι σε κίνδυνο. Η κυρία νοσηλευόταν ήδη ένα μήνα στο νοσοκομείο και θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αλλά προληπτικά ούτως ή άλλως έγιναν πάλι. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Κυρία Σπινθούρη, μιας και σας έχουμε τώρα εδώ καλεσμένη, γενικότερα παρατηρούσαμε το προηγούμενο διάστημα, είναι κάτι που προείπα κιόλας, ότι το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είχε έρθει αντιμέτωπο πολλές φορές με το θηρίο των ελλείψεων μέσα στον χώρο της δημόσιας υγείας και επειδή βρίσκεστε στο τιμόνι του νοσοκομείου,
Πείτε μου λίγο, έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση? Παρατηρούνται προβλήματα που είχαμε παρατηρήσει και δημοσιογραφικά εμείς στο παρελθόν? Προβλήματα υποστελέχωσης δυστυχώς υπάρχουν και παραμένουν. Αυτό είναι και το βασικό, είναι από τα βασικά προβλήματα του νοσοκομείου και του νομού γενικότερα, γιατί είναι ένας νομός με δομές σε διάφορες πόλεις και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα και τουλάχιστον στα τελευταία 3 χρόνια που είμαι εγώ στη διοίκηση των νοσοκομείων, δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρές ελλείψεις, καθόλου θα έλεγα ελλείψεις σε υλικά, σε φάρμακα. Δηλαδή πράγματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, είχαμε επάρχεια, αυξήθηκαν οι πιστώσεις μας κατά 25% περίπου. Είχαμε περισσότερα πείραμα και περισσότερα χρήματα. Αυξήθηκε αυξήθηκαν οι προμήθειες εξοπλισμού. Κάναμε πάρα πολλές κτηριακές βελτιώσεις στο νοσοκομείο και καταφέραμε να ανοίξουμε πάνω από το 75% των χώρων που παρέμεναν κλειστοί στο παλιό κτίριο. Αναπτύξαμε την παθολογική κλινική, αναπτύξαμε μονάδα χημειοθεραπείας, αναπτύξαμε μονάδα ενδοσκοπήσεων πεπτικού. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα μεσούστης της κρίσης και με όλους αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που ο κόσμος νομίζω τα αξιολογεί πολύ θετικά. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης δυστυχώς παραμένει και εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Υπήρχε μια προκήρυξη με 30 άτομα που ήταν να βγει λίγο πριν τις εκλογές, αλλά λόγω των εκλογών δυστυχώς. Πάγωσε και αυτό το θέμα, έτσι. Πάγωσε. Να πω ότι ήταν να προκηρυχθούν, είχαν εγκριθεί 30 θέσεις λοιπού προσωπικού μόνο για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Από τις 120 που ήταν για όλη την Κρήτη. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πήρε τη μερίδα του Λέοντος ουσιαστικά το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ακριβώς επειδή ήταν αρκετά πιο υποστελεχωμένο. Θα δούμε τώρα μετά τις εκλογές τι θα γίνει. Υπάρχει και μια προκήρυξη εξέλιξη για γιατρούς, που και αυτή διεκόπησε η διαδικασία των αιτήσεων λόγω των εκλογών. Ευελπιστούμε τώρα ότι θα συνεχιστούν μετά τις εκλογές. Κυρία Σπιθούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Δώσατε απαντήσεις και για το θέμα που προλογίσαμε με το τι συνέβη τελικά με αυτό το περιστατικό. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Σπιθούρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.